Στέκια Γέργου από το 1845. Το μνημειακό κτίριο που στεγάζει τι υπηρεσίε τη Αντιπεριφέρεια Αθήμνου στη Σοχώρα πρόκειται να αναβαθμιστεί ενεργειακά, ενώ δρομολογούνται και εργασίε για τη στατική του επάρκεια. Είναι ένα κτίριο οθωμανικό, είναι πάνω από 170-180 ετών κτίριο και είναι δίπλα στη θάλασσα. Εκπονήσαμε λοιπόν μελέτη και για την ενεργειακή του αναβάθμιση και για τη στατική του επάρκεια. Η ενεργειακή του αναβάθμιση ενταχθήκαμε στο ΕΣΠΑ με υπογραφή περιφερειάρχη. Είναι τη τάξη του 1.300.000 ευρώ. Υπογράψαμε προχθέ τη σύμβαση, εγκαταστάθηκε ο εργολάβο, οπότε σε δύο χρόνια θα είμαστε έτοιμοι. Και όσο, σε ό,τι αφορά τη στατική επάρκεια του κτηρίου, περάσαμε το ΚΑΣ νεωτέρων μνημείων πριν 10 μέρε και ξεκινάει η διαδικασία τη δημοπράτησης έτσι ώστε να θωρακίσουμε το κτίριο να το, και ενεργειακά αλλά και στατικά, το οποίο είναι απαραίτητο, να το καλοποιήσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε βέβαια με την, πάντα με την επίβλεψη της αρχαιολογικής υπηρεσίας, έτσι ώστε να το παραδώσουμε στους ρεθιμιώτες και στους κριτικούς και σε όλους τους ανθρώπους πολύ καλύτερο από ό,τι το παραλάβαμε. Η ενεργειακή θωράκιση του εμβληματικού κτηρίου, το οποίο μεταξύ άλλων κατά το 1898 χρησιμοποιήθηκε και ω έκτακτη κατοικία του ΥΠΑ του Αρμοστή τη Κρήτη, θα δεχθεί παρεμβάσει που αφορούν στη στέγη, τα κουφώματα, ενώ προβλέπεται θερμομόνωση και υγρομόνωσή του. Όσον αφορά στην στατική επάγεια του κτίριου, δρομολογούνται έργα προπολογισμού ενό εκατομμυρίου ευρώ. Εκεί βοηθηθήκαμε και από ένα καναδικό πανεπιστήμιο, γιατί επίση το κτίριο, όπω σα είπα, είναι είναι πολλών ετών, είναι μνημείο, θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως, όμως είναι και δίπλα στη θάλασσα, έχει τα θέματά του. Ε, οπότε τελειώσαμε τη μελέτη αυτή και με τη βοήθεια καθηγητών από Καναδικό Πανεπιστήμιο Ελλήνων στην Καταγωγή και μάλιστα θέλω να του ευχαριστήσω γιατί ήταν δωρεάν η μελέτη αυτή. Ε, από αυτούς θέλαν να δώσουν στην πατρίδα τους κάτι από τις γνώσεις τους... Ε, το περάσαμε από κάση νεωτέρων μνημείων, όπως σας είπα, τη μελέτη και ξεκινάει η διαδικασία της θυμοπράτησης. Για τα έργα στατική επάρκεια θα απαιτηθεί μετακόμιση ορισμένων υπηρεσιών τη αντιπεριφέρειας, Ενώ οι εργασίε για την ενεργειακή αναβάθμιση του εκτιμάται πω θα ολοκληρωθούν σε δύο χρόνια.